Χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Ο τίτλος, όπως το διαβάζετε, είναι «Ήθελε μια μεγαλύτερη να μπορεί να κάνει οικογένεια, αλλά με χρησιμοποίησε και εμένα και με πέταξε». Μου γράφει μια νεαρή κοπέλα 27 ετών. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγάπη μου. Ελπίζω να είστε καλά. Εκπέμπετε μια όμορφη άβρα τον τελευταίο καιρό από όσο μπορώ να δω στα βίντεό σας και φαίνεστε αναζωογονημένοι. Χαίρομαι πολύ να σας βλέπω γεμάτη θετική ενέργεια, πρωτίστως γιατί θεωρώ σας αξίζει κάτι τέτοιο και δευτερευόντως γιατί μας το μεταφέρετε και σε εμάς. Χαίρομαι, αγάπη μου. Μας δίνεται ένα κίνητρο πολλές φορές που δεν βλέπουμε κανέναν ανοιχτό δρόμο και είμαστε παρετημένοι από όλα. Στην επιστολή μου, εσκεμμένα δεν έχω βάλει κάποιο τίτλο, η φίλη δεν έβαλε τίτλο, εγώ τον επέλεξα, διότι πραγματικά δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Ούτε μπορώ κάπως να το κατονομάσω. Σας γράφω με διτό σκοπό. Αρχικά νιώθω την ανάγκη προσωπικά να σας ευχαριστήσω για αυτό το έργο που προσφέρετε ανιδιοτελώς. Το κανάλι σας είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας για πολλούς από εμάς. Είναι μια συντροφιά, μια άλλη ματιά στη ζωή και το λιγότερο θα ήταν ευχαριστώ από καρδιάς. Αγάπη μου, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας ξέρω, αλλά σας νιώθω πολύ κοντά μου, σαν φίλη μου. Βέβαια, μου είναι πολύ δύσκολο να σας μιλήσω στον ελληνικό λόγο σεβασμού, όμως σας νιώθω δικό μου άνθρωπο. Ο δεύτερος λόγος που σας γράφω είναι αυτό που με βασανίζει καιρό τώρα. Σας είχα στείλει ένα email ξανά πριν λίγους μήνες, πέρασε καιρός, μέσα μου όμως λίγα πράγματα και αυτά αν έχουν αλλάξει. Θυμάμαι το email της κοπέλας. Λέει, τότε που σας είχα γράψει, είχα χωρίσει από μια σχέση που είχα λίγους μήνες με έναν άνθρωπο μεγαλύτερο, ο οποίος είχε ένα παιδί, το οποίο μεγαλώνει στο εξωτερικό με τη μητέρα του. Σας είχα περιγράψει κάποια περιστατικά και κάποιες πτυχές του χαρακτήρα του. Και θυμάμαι ότι τότε σου είχα γράψει, σου είχα απαντήσει έτσι λακωνικά, γιατί δεν έχω το χρόνο να απαντώ με περισσότερες κουβέντες. Αγάπη μου, μείνε μακριά από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι κατάλληλος για σχέση μαζί σου με όλα όσα μου περιγράφεις. Ήταν αρνητικός το να τα ξαναβρούμε, λόγω του ότι ήθελε μια γυναίκα πιο όρημη, που να μπορεί να δημιουργεί οικογένεια μαζί της. Και όλο αυτό με είχε πικράνει πολύ, γιατί πραγματικά είχα δώσει όλο μου το είναι για να νιώσει ασφάλεια και ειλικρινά ήμουν σωστή. Πίστεψα σε αυτή τη σχέση. Επένδυσα υποσυνείδητα στο μυαλό μου, ονειρευόμουν οικογένεια, ήθελα παιδί. Μια κοπέλα στα 27 χρόνια δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μικρή για να κάνει οικογένεια και για να κάνει παιδί εφόσον το θελήσει και εφόσον το νιώσει. Λίγο καιρό μετά το πρώτο email που σας έστειλα, είχαμε ξεκινήσει να έχουμε κάποια επικοινωνία, κυρίως με δική μου πρωτοβουλία. Και αυτό, αγάπη μου, επειδή ήσουν και προφανώς είσαι ακόμη κολλημένη σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν περιμένω ότι με τον όσο απαντήσω εγώ με λίγες προτάσεις και να σου πω, κορίτσι μου, με όλα αυτά που μου γράφεις, αυτός ο άνθρωπος σου φέρθηκε κακοποιητικά και καλύτερα να παραμείνεις μακριά από αυτόν. Δεν περιμένω ότι θα με ακούσεις, γιατί αλήθεια είναι όταν έχουμε κολλήματα, χρειαζόμαστε οξία ψυχοθεραπεία για να ξεκολλήσουμε γρήγορα και να μην φάμε πολύτιμο χρόνο από τη ζωή μας και πολύτιμο συνέστημα από την ψυχή μας. Άρα εσύ από μόνη σου πήγες και ξεκίνησες ξανά την επικοινωνία, γιατί σε έτρωγε από μέσα σου το κόλλημα. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο ώρες, συζητούσαμε πιο γενικά πράγματα, όχι το μεταξύ μας. Μια από αυτές τις συζητήσεις είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούμε από κοντά και οι δυο το θέλαμε. Κανονίσαμε να βρεθούμε σπίτι του. Αναπόφευκτο ήταν το να κάνουμε έρωτα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχε ένα ζεστό κλίμα, φάγαμε, είδαμε ταινία, συζητούσαμε, με είχε αγκαλιά, ήταν προστατευτικός. Τζάμπα προστατευτικός είναι κάποιος για ένα βράδυ που θα περάσει στο σπίτι του. Δεν κοστίζει κάτι να σε αγκαλιάζει και να δείχνει προστατευτικός εκείνο το βράδυ. Ήπιαμε καφέ. Ήταν προστατευτικός, έμεινε εκεί και ξυπνήσαμε μαζί. Ήπιαμε καφέ, μαγειρέψαμε, κάναμε δουλειές, ήταν όλα πραγματικά υπέροχα και οικεία. Σαν να μην είχαμε χωρίσει ποτέ. Εκείνος μου είπε κιόλας να κανονίζαμε να πηγαίναμε μαζί διακοπές λίγες μέρες. Το πόσο χάρηκα, αλήθεια, δεν μπορώ με λέξεις να το περιγράψω. Από τότε μιλούσαμε και βρεθήκαμε μετά από λίγες μέρες ξανά. Πάλι ξυπνήσαμε μαζί την επόμενη μέρα και πήγαμε για μπάνιο στη θάλασσα με δική του πρωτοβουλία. Εγώ δεν ζήτησα κάτι. Ήμουν πολύ χαρούμενη. Ήταν όλα ζεστά, ένιωθα γεμάτη, ότι δεν ήθελα κάτι άλλο και πίστευα με αυτά που μου έδειχνε ότι ήταν θέμα χρόνου να είμαστε μαζί ξανά.
Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπάρξει σε μια ερωτική σχέση, εάν θα τα ξαναβρουν, θα το συζητήσουν διεξοδικά πριν τα ξαναβρουν. Δεν το ξαναβρίσκουν με σεξ και τρυφερότητες. Κάθονται και συζητάνε τα θέματα τους. Ενώπιος ενωπίο, ο ένας απέναντι από τον άλλον, χωρίς να εμπλέξουμε σεξουαλισμούς και συναισθηματισμούς. Με γύρισε σπίτι από τον μπάνιο και χαιρετηθήκαμε σαν να τα λέγαμε πάλι αύριο. Από τότε χάθηκε. Για περίπου μία εβδομάδα τον έπαιρνα τηλέφωνο, του έστελνα κάποιο μήνυμα χωρίς ανταπόκριση. Τις πρώτες μέρες μου απαντούσε στα μηνύματα μόνο κάπως κοφτά. Και το ρωτούσα τι έγινε. Δεν καταλαβαίνω. Απάντηση σαφής καμία. Ώσπου μία μέρα η απάντηση που πήρα ήταν να τον αφήσω ήσυχο, γιατί εδώ και λίγες μέρες είναι με κάποια κοπέλα και δεν θέλει να δημιουργηθεί πρόβλημα. Έπαθα πολύ μεγάλο σοκ. Ήμουν έξω και έκλαιγα στο δρόμο. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Πλήρως άρων-άρων και πήρα ταξί να πάω σπίτι. Όταν έφτασα σπίτι, νόμιζα θα πεθάνω. Το διαχειρίστηκα πολύ άσχημα. Τον πήρα τηλέφωνο για να καταλάβω. Μου είπε ότι γνώρισε αυτή την κοπέλα στη δουλειά του, μια κοπέλα 38 χρονών και εκείνη χωρισμένη με ένα παιδάκι και ότι θέλει να κάνει κάτι σοβαρό μαζί της. Ότι είναι για το καλό μου που με αφήνει. Ένιωσα τόσο μειονεκτικά. Δεν ξέρω πώς είναι μια γυναίκα 38 χρονών, δηλαδή μια γυναίκα 11 χρόνια μεγαλύτερη από εσένα. Πώς συμπεριφέρεται, πόσο όρημη είναι, τι περισσότερο έχει από μένα. Ένιωσα πολύ λίγη και ακόμη νιώθω. Δεν το έχω ξεπεράσει και πάνε τώρα 3 μήνες, που λογικά είναι μαζί της ακόμα. Μετά από εκείνη την επικοινωνία μας με μπλόκαρε στο Viber και στις κλήσεις του κινητού. Το έχω στείλει κάποια μηνύματα αναδιαστήματα από τα οποία σε κανένα δεν έχει απαντήσει. Και ξέρω πως αν έχει σχέση δεν θα απαντήσει γιατί είναι ακραία μονογαμικός. Άλλωστε η αφορμή για να χωρίσουμε την πρώτη φορά ήταν το ότι απάντησα σε ένα μήνυμα ενός πρώην μου τότε χωρίς καμία πονηρή βλέψη. Όμως για εκείνον ήταν ακραίο. Έτσι ξέρω πως δεν θα κάνει το ίδιο. Κυρία Θέκλα, αυτή η ιστορία με άλλαξε πολύ. Απομονώθηκα. Όλους αυτούς τους μήνες είμαι σχεδόν μόνη μου. Μόνο η δουλειά με βοηθάει που έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο. Κανείς δεν ξέρει τίποτα για αυτό που βιώνω. Κανένας. Το περνάω εντελώς μόνη μου. Όλοι νομίζουν πως αυτή η ιστορία πέρασε, όμως εγώ ζω τη μοναξιά μου κάθε μέρα. Κλαίω μόνη μου όταν ξυπνάω ή πριν κοιμηθώ. Αναρωτιέμαι γιατί. Ζω στις σκιές του παρελθόντος και στις όμορφες στιγμές που είχαμε. Όταν τις σκέφτομαι, νιώθω ότι επιστρέφω σε ό,τι αγαπάω και ονειρεύομαι. Η μοναξιά μου είναι μεγάλη πολύ, καθώς απομακρύνθηκα από τις παρέες και πολλές από τις φίλες που είχα έμειναν έγκυος και κάνουν οικογένεια. Ζηλεύω τόσο, όχι με την κακή έννοια. Όμως θέλω τόσο πολύ να γίνω μαμά. Είναι ό,τι επιθυμώ περισσότερο. Σας το λέω και κλαίω γιατί είναι μια μεγάλη ανάγκη που δεν ξέρω πώς προκλήθηκε τους τελευταίους μήνες. Αυτός σου την ξύπνησε. Αυτός σε κούρδισε μιλώντας σου για δημιουργία οικογένειας. Τη δική του επιθυμία έκανες δική σου. Την προέβαλε πάνω σου και εσύ την πήρες. Νιώθω ότι αυτό μόνο θα με ολοκληρώσει σαν άνθρωπο ένα παιδί. Να αφοσιωθώ σε αυτό. Δεν είναι καθόλου καλή συγκυρία τώρα να κάνεις ένα παιδί που νιώθεις έτσι, ε? Θυμήσου όλα αυτά τα βίντεο που κάνουμε εδώ στο κανάλι και δύο playlist αμαρτίες γονείων παιδεύου συντέκνα, αλλά και τα περισσότερα βίντεο μιλάνε για γονείς οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να είναι γονείς και παρόλα αυτά έγιναν γονείς και έβλαψαν ανυπολογιστά τα παιδιά τους. Από την άλλη, έχω γίνει πάρα πολύ ευαίσθητη. Με αγγίζει πολύ ότι συμβαίνει γύρω μου. Αυτό επειδή βρίσκεσαι σε καταθλιπτική φάση. Σε όποιον και να συμβαίνει, νιώθω σαν να το περνάω εγώ. Αυτό το βίωσα πολύ έντονα πριν λίγο καιρό με τις πυρκαγιές. Δεν ξέρω πώς γίνεται να έχω γίνει τόσο ευαίσθητη σε ερεθίσματα ξαφνικά, επειδή δεν είσαι καθόλου καλά γι' αυτό. Κυρία Θέκλα, τόσο έντονη είναι η απόρριψη που ένιωσα και που νιώθω και η μοναξιά. Καθώς και ότι νιώθω ότι περνάνε τα χρόνια στη ζωή μου. Είμαι 27 χρονών. Αγάπη μου, είσαι μωρό. Μωρό είσαι ακόμη. Έχει λίγες μέρες που έχω πείσει τον εαυτό μου ότι για το καλό μου πρέπει να προχωρήσω, έστω και αν χρειάζεται να ζοριστώ λίγο για αυτό το βήμα. Διαφωνώ κάθετα με αυτή σου την απόφαση. Να προχωρήσεις, ενώ είσαι ακόμα σε αυτή την άσχημη ψυχοσυναισθηματική συνθήκη του κολλήματος και του πένθους. Δεν
είναι καλή ιδέα να προχωρούμε παρακάτω όταν δεν έχουμε ξεπεράσει το παρελθόν. Η λαϊκή ρίση, ο έρωτας με έρωτα περνάει, είναι εσχρή και εγκληματική. Και περνά ένα εγκληματικό μήνυμα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους άλλους ανθρώπους για να ξεπεράσουμε το κόλλημα και την αρρώστια εντός εισαγωγικών που έχουμε με κάποιους άλλους ανθρώπους. Είναι κρίμα οι άλλοι άνθρωποι. Στα 22 μου είχα μια σχέση περίπου 6 μήνες με ένα παιδί. Με περνάει 2 χρόνια. Ήταν μια έρημη σχέση, ποτέ δεν ήρθαμε πάρα πολύ κοντά και ποτέ δεν ένιωσα όπως νιώθω τώρα. Αυτή την επιθυμία να τον βλέπω και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, είναι παιδί με ήθος και παιδεία. Ερωτευμένη δεν ξέρω αν υπήρξα, όμως ένιωθα πραγματικά και περνούσαμε όμορφα. Από τότε αναδιαστήματα μου στέλνει, ζητάει ευκαιρία, με ρωτάει τι κάνω, τα νέα μου. Εγώ σε γενικές γραμμές του απαντάω. Δηλαδή τον έχεις έτσι λίγο σαν μια επιλογή. Στα χρόνια αυτά έχουμε βρεθεί κάποιες φορές είτε με παρέα είτε οι δυο μας, για βόλτα ή για πιο προσωπικές στιγμές. Για πιο προσωπικές στιγμές σημαίνει ότι το κάνατε κιόλας, δηλαδή σαν fuck buddy ο άνθρωπος. Στα 5 χρόνια 5 φορές το πολύ να έχει τύχει. Εγώ αναδιαστήματα εξαφανιζόμουν εντελώς. Ειδικά όταν ήμουν σε σχέση με αυτόν τον μεγαλύτερο, καμία μα καμία επικοινωνία. Αποφάσισα να προσπαθήσω να δώσω μια ευκαιρία, ίσως είναι για καλό. Πώς μπορεί, αγάπη μου, να είναι μια ευκαιρία για καλό? Μήπως κάνεις και εσύ ό,τι έκανε ο πρώην σου μαζί σου, ο οποίος ήρθε και πέρασε 2 βράδια και αγκαλιές και το πρωί καφέ και μετά προχώρησε να πάει στο πιο μόνιμο που θεωρεί ο ίδιος ότι του κάνει? Δυσκολεύομαι αρκετά. Το γεγονός ότι δυσκολεύεσαι δείχνει ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Πήγαμε για ένα μπάνιο πριν λίγες μέρες. Μαζί με παρέα, γιατί δεν ήθελα να βγούμε οι δυο μας, το δέχτηκε. Με κέρδισε η συμπεριφορά του, γιατί περάσαμε πολύ όμορφα και γελούσαμε. Βγήκαμε άλλες 2 φορές και χθες είχαμε πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και μετά ήρθαμε σπίτι μου. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Πιο πριν έκανε μια στάση σε ένα περίπτερο και όταν τον ρώτησα τι θέλει να πάρει, μου είπε προφυλακτικά: ξέρω πως αυτό που θα σας πω είναι παράλογο, αλλά τότε ξενέρωσα. Θεώρησα άθελά μου ανούσια την επαφή. Έχει πάθει τεράστιο κόλλημα. Τεράστιο κόλλημα. Σκέφτηκα ότι με τον πρώην μου ερχόμαστε σε επαφή χωρίς προφυλακτικό και κάναμε προσπάθειες για παιδί και ευτυχώς που δεν προέκυψε το παιδί. Ευτυχώς για το παιδί κυρίως. Ήταν πιο ουσιαστική επαφή, ενώ έτσι κάτι δεν με γέμιζε. Α, καλά. Μη σας κουράζω, έγινε ό,τι έγινε και ενώ έχουμε χημεία προσπαθούσε να με ικανοποιήσει και εγώ έδειχνα να το χαίρομαι πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα ήταν απλά τη στιγμή. Μου έστειλε σήμερα μήνυμα και μιλήσαμε λίγο. Με τον πρώην μου μιλούσαμε με τις ώρες στο τηλέφωνο, ήμουν η πρώτη του καλημέρα. Δεν ξέρω. Συγκρίνω και αυτό δεν με βοηθάει. Με δένει η επικοινωνία πολύ και όταν αυτή είναι πιο αραιή, νιώθω απόμακρη. Νιώθω πίεση. Πιέζω ίδια τον εαυτό μου να κάνει ένα απλό βήμα το οποίο μου φαίνεται άλμα. Τι μου συμβαίνει, κυρία Θέκλα? Όλα αυτά που σας έγραψα είναι φυσιολογικά? Δεν είναι φυσιολογικό να προσπαθείς να κάνεις έρωτα και να κάνεις σχέση με κάποιον ενώ είσαι κολλημένη με κάποιον άλλον? Δεν είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό ότι αν γερνούσε ο πρώην μου θα τα άφηνα όλα, θα τους πουλούσα όλους για να συνεχίσουμε ακριβώς εκεί που το αφήσαμε? Λόγω κολλήματος είναι φυσιολογικό, ναι. Είναι φυσιολογικό που τον αγαπάω και ας με έχει πληγώσει όσο δεν φαντάζεται, που δεν μπορώ να κρατήσω καμιά κακία, που σκέφτομαι πώς θα έχει περάσει με τη δυσκολία του παιδιού του και λυγίζω? Κόρη μου, τον εαυτό σου να σκεφτείς και τις δικές σου δυσκολίες να σκεφτείς. Δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία έχει να προσφέρει κάτι, αν έχει να περάσει κάποιο μήνυμα, αν θεωρείτε ότι έχει να δώσει και σε άλλους ανθρώπους και θέλετε, κάντε την ένα vlog. Ό,τι κρίνετε εσείς. Ότι είναι καλύτερο να ακουστεί, έτσι ώστε να πονάμε λιγότεροι σε αυτό το σκληρό κόσμο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, σας ευχαριστώ. Έχετε την αγάπη μου και ας μην σας ξέρω προσωπικά. Και εσύ έχεις την αγάπη μου. Και τώρα θα κάτσεις να ακούσεις και τα λόγια που θα σου πω. Συνέλθε. Ο πρώην σου έχει κάνει μια πλήρη πλήση εγκεφάλου. Σου έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως ένα θύμα, ως έναν καημένο, ο οποίος ταλαιπωρείται από τις δυσκολίες της ζωής και ο οποίος ο καημένος ψάχνει κάτι σοβαρό και εσύ δεν είσαι αρκετά σοβαρή για να είσαι με αυτόν τον καημένο τον άνθρωπο, αλλά σε χρησιμοποίησε καλά-καλά και στην πρώτη φάση της σχέσης σας, αλλά και στη δεύτερη συνάντηση που είχατε. Το φυσιολογικό συνέστημα το οποίο περιμένω να αποκτήσεις είναι θυμός προς τον πρώην σου. Θυμός. Γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος σου έχει συμπεριφερθεί κακοποιητικά. Και εσύ αντί να αντιδράσεις με θυμό, που ο θυμός είναι η φυσιολογική αντίδραση στην κακοποίηση, τον δικαιολογείς,
Βαφτίζεις αγάπη το αρρωστημένο κόλλημα που έχεις προς αυτόν τον άνθρωπο και βρίσκεις ένα σωρό άλλες βλακίες να απασχολήσουν το μυαλό σου, του στείλω ότι μάνα μου τον καημένο δεν φταίει που με παράτησε, δεν φταίει που με παράτησε και τη δεύτερη φορά και έπαιξε με τα συναισθήματά μου και μου ξαναξύπνησε όλο εκείνο το κόλλημα πιο έντονο. Φταίει που δεν είμαι τόσο όρημη, εγώ είμαι 27, όπως την, όπως την 38χρονη με το παιδί, την οποία εγώ την ονομάζω αυτόματα καημένη και εκείνη. Ρωτάς πως είναι μια γυναίκα 38 χρονών, είναι μια γυναίκα 27 χρονών. Το ίδιο με μια γυναίκα 27 χρονών, μια γυναίκα 38 και μια γυναίκα 48 και μια γυναίκα 58. Σε όποια ηλικία και να είναι κάθε γυναίκα, εξακολουθεί να είναι γυναίκα, εξακολουθεί να έχει συναισθήματα, εξακολουθεί να έχει προσδοκίες, εξακολουθεί να έχει ελπίδες, εξακολουθεί να έχει συναισθηματισμό και δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να την χρησιμοποιούμε. Ο πρώην σου φαίνεται ότι το έχει εύκολο να χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους, να χρησιμοποιεί τις γυναίκες, να χρησιμοποιεί εσένα, να χρησιμοποιεί την 38χρονη τώρα, γιατί δεν τη γνώρισε καθαρά την 38χρονη. Δεν τη γνώρισε ενώ ήταν ελεύθερος, δεν τη γνώρισε ενώ ήταν σε μια φάση που δεν ασχολούνταν με καμία, τη γνώρισε ενώ έπαιζε και μαζί σου και ίσως και με άλλες. Δεν ξέρω τι, πως γυναικάς μου φαίνεται. Που είναι πάρα πολύ αυστηρός με τους άλλους, αλλά με τον εαυτό του δεν επιδεικνύει καμία αυστηρότητα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη και με την πρώην γυναίκα του και με το παιδί του και πώς ήταν όλο αυτό το παιδί. Μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να γνωρίζω με βεβαιότητα είναι ότι η επαφή του με σένα σου έχει αφήσει ψυχικά τραύματα. Σου έχει αλλοιώσει την προσωπικότητα σου. Σε έχει απομονώσει, αποξενώσει από τους φίλους σου και από την παρέα σου. Γιατί προφανώς για να λες ότι έχεις απομονωθεί από την παρέα σου στη δεύτερη φάση που τα βρήκες μαζί του, μπορώ εγώ να υποθέσω ότι οι φίλες σου και οι φίλοι σου σου λέγαν «Κόρη μου, μείνε μακριά». Μείνε μακριά από αυτόν τον τύπο που είναι παράλογος και ο οποίος προβάλλει τα αποθυμένα του επάνω σου και προσπαθεί να σου μεταδώσει τις απόψεις του και τις ιδέες του και ο οποίος σε κρίνει και σε κατακρίνει. Απάντησε σε ένα μήνυμα ενός πρώην σου και σε κατέκρινε και έγινε χαμός και βρήκε την αφορμή που γύρευε για να σε χωρίσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει με την 38χρονη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος με τον τρόπο που λειτουργεί και με τον τρόπο που ψαρεύει γυναίκες μέσα από τη δουλειά του, γιατί και σε ένα μέσα από τη δουλειά του σε γνώρισε. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σοβαρότητα όπως νομίζει ότι έχει, όπως πλασάρει ότι έχει, ή καλοσύνη, ή είναι ένας άνθρωπος κατάλληλος για δημιουργία σχέσης και δι σοβαρής. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος λέει εγώ θέλω σοβαρή σχέση και εγώ είμαι υπέρ των σοβαρών σχέσεων και εγώ κρίνω τις γυναίκες και τις κατακρίνω ανάλογα με τη σοβαρότητα που εγώ τους προσδίδω ότι ο ίδιος είναι σοβαρός. Δεν είμαστε ό,τι δηλώσουμε. Οι πράξεις μας δείχνουν τη σοβαρότητά μας. Και οι πράξεις του ανθρώπου αυτού, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, δεν δείχνουν σοβαρότητα. Αντιθέτως, δείχνουν χειριστικότητα, εγωκεντρισμό και έλλειψη σεβασμού προς τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Και εσύ έκανες λάθος που το επικοινώνησες ξανά μαζί του. Και εσύ έκανες λάθος που τον προσέγγισες ξανά για να ξαναβρεθείτε. Και εσύ έκανες λάθος που πήγες να κοιμηθείς μαζί του, χωρίς να ξεκαθαρίσετε αν τα βρίσκετε ξανά ή όχι. Φυσικά θα μου πεις, μπορεί να μου λέει ότι τα ξαναβρίσκουμε και πάλι να με παρατήσει και θα σου πω ναι, έχεις δίκιο. Και εσύ έκανες λάθος που προσπάθησες να πας πίσω σε αυτόν. Όμως θα μπορούσε εκείνος, εάν ήταν όντως σοβαρός άνθρωπος όπως διαφημίζεται πως είναι, να σου πει «Κορίτσι μου, αντιλαμβάνομαι ότι έχεις έλξη, αντιλαμβάνομαι ότι θες να τα ξαναβρούμε, όμως εγώ δεν θέλω να τα ξαναβρούμε, οπότε θα αποφύγω να σε χρησιμοποιήσω σεξουαλικά και ερωτικά για να νιώσω καλά δύο βράδια και μετά να σε παρατήσω και να σε πληγώσω για το καλό σου. Για το καλό σου δεν θα πήγαινε μαζί σου τις δυο εκείνες φορές, για το καλό σου, όχι για το καλό σου σε παρατάει και αρχίζει να παραμυθιάζει προφανώς μια άλλη γυναίκα για το καλό σου. Ούτε αυτός κάνει πράγματα για το καλό σου, ούτε εσύ κάνεις πράγματα για το καλό σου. Έχασες την ταυτότητα σου, έχασες τον εαυτό σου, έγιναν δικά σου θέλω τα θέλω του αλλού». Το υποπόδιο χτύπησε. «Έγιναν τα θέλω του αλλουνού δικά σου θέλω». Πρόσεχε, κόρη μου, πρόσεχε. Χρειάζεσαι οξία ψυχοθεραπεία. Έπρεπε να πας από την πρώτη φορά να κάνεις ψυχοθεραπεία, δεν πειράζει, δεν πήγες, πήγαινε οπωσδήποτε τώρα. Για να ξεκολλήσεις από το άρρωστο κόλλημα που έχεις με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί όταν κάποιος μας κατακρίνει, μας λέει ότι δεν είμαστε αρκετά καλές, αρκετά ικανές, αρκετά ερωτεύσιμες, αρκετά αγαπητικές, αρκετά δεν ξέρω εγώ τι.
μπορεί να μπούμε σε μία αρρωστημένη ανάγκη να τον βγάλουμε λανθασμένο, να μπούμε σε μία αντιπαράθεση με εκείνον τον άνθρωπο, να προσπαθούμε να τον πείσουμε ότι είμαστε ok, κάνοντας πράγματα που καταστρέφουν εμάς τους ιδίους, να μπούμε σε ένα άρρωστο ανταγωνισμό. Αγαπητέ μου, θεωρείς πως εγώ δεν αξίζω, δεν πειράζει. Αυτή είναι η άποψή σου. Δεν την δέχομαι την άποψή σου και επειδή δεν την δέχομαι, δεν μπορούμε να είμαστε σε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή. Δεν θα πέσω στην παγίδα σου να κάνω ένα σωρό πράγματα για να σου πεις ότι αξίζω και ενώ προσπαθώ να σε πείσω ότι αξίζω, εσύ θα ευχαριστιέσαι τα κάλλη μου, τις ερωτικές μου χαρές, το σεξουαλισμό μου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και μετά θα μου κάνεις και τη χάρη να τα φτιάξεις με μια άλλη και να μην μου μιλάς γιατί είσαι σοβαρός άνθρωπος. Μόνο σοβαρός δεν είναι, εντελώς ασόβαρος είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν μας αφοράει αυτός. Αυτός που μας αφοράει είναι εσύ, η οποία χρειάζεσαι άμεσα οξεία ψυχοθεραπεία. Σε παρακαλώ.